Μετά από 76 μέρες στο νοσοκομείο, η μικρή Ελένα επέστρεψε στο σπίτι. Η γέννηση της μικρής που ήρθε στον κόσμο ενώ η καρδιά της μητέρας της είχε σταματήσει θεωρείται ένα θαύμα. Όλα ξεκίνησαν όταν η Έρικα, όντας την 36η εβδομάδα κύσης, λιποθύμησε την ώρα που δίδασκε στο σχολείο της. Οι μαθητές της πανικόβλητοι έτρεξαν αμέσως για βοήθεια και σε λίγο ο σύζυγός της, Νέιθαν, που εργάζεται στο ίδιο σχολείο, βρέθηκε στο πλευρό της. Η 36χρονη έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια. Οι νοσηλευτές του σχολείου έδωσαν μάχη για να κρατήσουν αυτή και το μωρό στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί την έβαλαν στο χειρουργείο για να γεννήσει με κεσαρική. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η καρδιά της σταμάτησε ξαφνικά. Οι γιατροί κατέγραψαν πως το μωρό γεννήθηκε αφότου η μητέρα του είχε ξεψυχήσει. Και τότε συνέβη το δεύτερο θαύμα. Όταν οι γιατροί στράφηκαν πάλι προς τη γυναίκα, είδαν πως η καρδιά της είχε αρχίσει να χτυπάει ξανά. I'm extremely lucky. I don't even call it lucky. I call it blessed, because if I didn't have the people there that were there, I wouldn't be alive. And neither would she.